γκρανμανάρια και περιστερή τρελεπόρκ έρχονται απόψε αντιμέτωποι εδώ στο Γουσουπού στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Evolution League με τα γκρανμανάρια να έχουν την πρώτη επίθεση για να πετύχουν το πρώτο καλάθι στο μάτς με τον Σιάδοπουλο ο οποίος θα κάνει το 3-0. Γαλέζος θα γίνει το κλέψιμο. Ωστόσο, θα γίνει το λάθος και από την πλευρά των γηπεδούχων. Παύλου δεν περνάει η πάσα του αρχικά. Βρίσκει τελικά τον Δαλέζο. Τάτσις εκτελεί, θα στοχίσει. Κατοχή για, για τα γκραν καμάρια, για τα μανάρια, με συγχωρείτε. Τα γκραν μανάρια με ρεκόρ 9-6 μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Βρίσκουν απέναντι τους την Περιστέρη Τρελεμπόρκ, η οποία μετράει 8 νίκες και 8 ήττες. Ενώ συνεχίζουμε τρίποντο η γηπεδούχη αυτή τη φορά, ο Παπαχριστόδουλου, θα βρει στόχο. 6-0. Παύλου, Σταύρος Δαλέζος. Παύλου εκτελεί για 3, θα βρει σίδερο. Επιθετικό rebound, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι και ο Βαγενάς. Τσίκος οργανώνει. Ζητάει και παίρνει. Ο Καμπόλης θα στοχίσει. Προσπάθησε και έσωσε ο Δαλέζος, αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη. Σιαδόπουλος. Παπαχριστοδούλου. Σκληρός, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Η εκτέλεση για 3, αστοχή από τον Τσίγκο. Δαλέζος. Στον έτερο Δαλέζο. Παύλου παίρνει το screen, 6 δευτερόλεπτα, αλλά θα βρει αντιπαλό. Η γρήγορη επίθεση δεν θα έρθει για τα μανάρια. Δαλέζο στο floater, αστοχό. Παραμένει στο 0. Η Περιστέρη Τρέλεμπορκ μπερδεύεται και θα κάνει βήματα. Ο παίχτης των γηπεδούχων, ο Σκιαδόπουλος ήταν. Θα λένε και οι δύο διαιτητές. Η κατοχή είναι τελικά για τα γκραν μανάρια. Αλλάζουν την απόφασή τους οι διαιτητές. Και έτσι η μπάλα περνάει στα χέρια των μαυρών. Δίνει και τις εξηγήσεις του ο ένας ρέφερι. Τσίγκος Παπαχριστοδούλου. Σκιαδόπουλος και πάλι στον συμπαίκτη του. 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσουν τα μανάρια. Προλαβαίνει ίσα ίσα και φτωχή. Ο Σκληρός για το 8-0. Βαγενάς. Θα γίνει το κλέψιμο. Μηδιασμός για τα μανάρια και το καλάθι από τον Τσίγκο για το 10-0. Αλέζος, να δούμε αν θα βρουν το πρώτο καλάθι σε αυτή την φάση οι φιλοξενούμενοι. Βαγενάς, 7 δευτερόλεπτα. Παύλου, Σάτσης. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Γρήγορα.
Τώρα ο Τσίγκος θέλησε να πάει μόνος του, προσπάθησε και να βρει την πάσα, αλλά έγινε το λάθος και έτσι η μπάλα περνάει στα χέρια των Πορτοκαλί. Βαγενάς, Παύλου, με συγχωρείτε. Πάει κόντρα σε δύο. Δαλέζου σε επιθετικό rebound. Βαγενάς, 9 δευτερόλεπτα ακόμα στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Τάτσις, 4-3, Δαλέζος αναλαμβάνει την εκτέλεση, θα βρει σιδερό. Μαζεύει μακριά ο Σκληρός. Παρά λίγο εδώ να γίνει το λάθος, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο από τον Σταύρο Δαλέζο. Πέντε και 30 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Περιστέρη Τρέλεμπουργκ παραμένει χωρίς σκορ. Ο Δαλέζος θα κάνει το κλέψιμο. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Πάει μόνος του τη φάση και θα βρει στόχο ο Σκληρός, 12-0. Δυνατό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Από την άλλη, οι Πορτοκαλί δεν μπορούν να βρουν λύσεις μέχρι στιγμής. Παύλου κρατάει, έλα πάει προς τα μέσα, πρώτο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ, 12-2. Πάει το ρόδιο ο Παύλου και έχει την ευκαιρία να πετύχει ακόμα ένα πόντο με αυτή την συμπληρωματική βολή. Θα ευθύνει και την βολή για το 12-3. Ενώχουμε αλλαγή για τους γηπεδούχους. Στο μάτσο ο Αλεξανδρίδης θα πάρει τη θέση του Σκληρού. Τσίγκος θα πάρει το φάουλ. Από τον Σταύρο Δαλέζο. Πρώτο ματικό για την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Τσίγκος αναλαμβάνει την εκτέλεση ο Παπαχριστοδούλου. Παύλου. Δαλέζος. Θέλει να πάει προς τα μέσα, δεν θα βρει στόχο. Διαμαρτύρεται, ζητάει και φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Πορτοκαλί. Τσίντζας θα πέρασει το μάτς για πρώτη φορά σήμερα. Θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Δαλεζού. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Παύλου. Δαλέζος. Παίρνει το σκριν. Κρατάει ο Σταύρος Δαλέζος. Σταματάει. Εκτελεί. Θα σχίσει. Παύλου. Παίρνει ο Τάτσις, βάζει πλάτη, γυρίζει, ούτε αυτός θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Τσίγκος, έχει χώρο ο Αλεξανδρίδης, θα τον εκμεταλλευτεί για το 15-3. Αλεξανδρίδης. Time out για την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ.
στη γραμμή των βόλων τώρα ο Βαγιάννας. Εκτελεί την πρώτη, θα στοχίσει. Το 15-3 παραμένει. Μέσα η δεύτερη. 15-4. Τσίγκος ψάχνει επιλογές, βγαίνει και παίρνει ο Αλεξανδρίδης, εκτελεί για τρεις, αδύναμο το σουτ. Θέλω να πούν γρήγορα μπροστά οι φιλοξενούμενοι, θα το καταφέρουμε τον Τάτσι, αλλά εκείνος θα στοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Τσίγκος, Αλεξανδρίδης, Τσίγκος, καταφέρει να πασάρει τον Παπα Ευσταθίου, airball. Βαγενάς, κόντρα σε όλους. Γραπώνει το rebound ο Τσίγκος. Τον ακούν γρήγορα μπροστά τα μανάρια. Δεν θα καταφέρουν ωστόσο να πετύχουν κάτι εκεί με τον Παπα Ευσταθίου. Από την άλλη ο Παύλου καταφέρει και να ξεμαρκαριστεί κάπως. Ούτε με τη δεύτερη θα πετύχει το καλάθι. Ωστόσο ανανεώνεται η επίθεση της Περιστέρη Τρέλεμπορ. Τσιντζάς, 7 δευτερόλεπτα. Βαγενάς αποφασίζει να σηκωθεί. Δεν θα βρει στόχο και καταλήγει και εκτός μπάλα. Το 15-4 δεν αλλάζει. Με ένα λεπτό ακόμα να απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. Κρατάει ο Τσίγκος. Ο Ευσταθίου. Βγαίνει εκεί δυναμικά ο Παύλου για να κάνει το κλέψιμο, αλλά διορθώνει ο αντιπαλός του Παπαχριστόδουλου. Και θα έρθει το καλά στη συνέχεια από τον Καμπόλη. 17-4. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Με τα γκραν μανάρια να έχουν το προβάδισμα στο μάτς. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Βαγενάς έχει πλάτη. Θύμα πίσω, εκτέλεση για το 17-6. Παπαχριστοδούλου, είναι ο Τσίγκος. Παπα Ευσταθίου, Αλεξανδρίδης τώρα. Εκτελεί για τρεις, άστοχος. 14 δευτερόλεπτα όλα για την Περιστέρη Τρέλεμπορ. Κάτσης, πιέζεται, ξεφεύγει. Τσίντζας, εκτελεί για τρεις, θα βρει σίδερο. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, ένα μακρινό σουτ. Δεν θα βρει στόχο. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης περίοδου. Γκραν μάναρ για Περιστέρη Τρέλεμπορκ, 17-6. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με την Περιστέρη Τρέλεμπορκ στην επίθεση. Βαγενάς δεν μπορεί, κλείνεται εκεί από 3. Θα χάσει. 4 με 3. Στην επίθεση. Η μπάλα φτάνει στον Παπα Ευσταθίου, ωστόσο έχουμε πεσμένο στο έδαφος τον Παχριστόδουλο, αν δεν κάνω λάθος, όχι, ο Σκληρός είναι που δέχτηκε το χτύπημα στο κεφάλι. Στην επαναφορά τα μανάρια. Σκληρός πάρει το φάουλ από τον Τάτσι. Πρώτο μαδικό για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λιάκος αφήνει στον Παπα Ευσταθίου. Αλεξανδρίδης βγαίνει άμυνα.
Παύλου παίρνει θέση ο Βαγενάς. Δεν καταφέρει να του πέρασει την πάσα. Τάτσις, του δίνει το screen ο Τσίντζας, εκτελεί ο Τάτσις, θα βρει σιδερό. Το Παρισταθίου παίρνει και πάλι, ανενόχλητος, εκτελεί για τρεις. Η κατοχή είναι για τα Μαναριά. Μια απόφαση που φέρνει τις διαμαρτυρίες εκεί του Δημήτρη Δαλέζου. Παχριστοδούλου. Η εκτέλεση από τον Σκληρό, άστοχη. Μάζευε το rebound το Δαλέζος. Παύλου οργανώνει. Λέει και το σύστημα. Τάτσις. Δεν θα περάσει πάσα για τον Δαλέζο. Την μπάλα στα χέρια του Παπαευσταθίου, ο οποίος θα εκτελέσει. Δεν θα βρει στόχο, μαζεύει το rebound και θα πάρει. Όχι, πάτησε γάμι ο Παπαχριστόδουλου. Στην προσπάθεια του εκεί να γραπώσει το rebound, το πέφτει στον γηπεδούχον. Πάτησε την γραμμή και έτσι η κατοχή θα περάσει στα χέρια των Πορτοκαλί. Με τον Βαγενά να οργανώνει. Δαλέζος παίρνει. Κλείνεται εκεί από δύο. Θα γίνει και το λάθος. Κυνηγάει τη φάση και καλά κάνει, γιατί θα έρθει το καλάθι από τον Παπαχριστόδουλου. Με το 19-6. Παύλου. Επιμένει, βήμα πίσω, εκτελεί το αστοχήσι. Βαγενάς, μετά την προσποίηση θα εκτελέσει. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Πορτοκαλί. Δαλέζος, Τάτσις, βάζει πλάτη. Μπερδεύεται κάπως, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Δαλέζος εκτελεί, θα βρει σιδερό και αυτός. Συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις για τους φιλοξενούμενους. Ο Παρισταθίου. Αλεξανδρίδη θα στοχίσει από το πλάι. Παγενάς. Τσιντζάς παίρνει και εκτελεί αμέσως και καλά κάνει, θα το βάλει. 19-9. Γρηγόρη επίθεση από τα Μανάρια, θα έρθει άμεσα η απάντηση από τον Παπαχριστόδουλου. Αδειάσαν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα και εκτέλεσαν για το 21-9. Δαλέζος. Παύλου. Με κολλημένο πάνω του τον Σκληρό. Θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Καμπόλης επιστρέφει στο παρκέ για να καθίσει τον πάγκο Παπαχριστόδουλου για τα Μανάρια. Παύλου εκτελεί και εύστοχη στην πρώτη βολή. 21-10. Έξω η δεύτερη. Σκληρός, θα πάρει το φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι. Σε μια δύσκολη προσπάθεια για να γράψει το 23-10. Θα στοχίσει στην έξτρα βολή.
Χάτσης, Βαγενάς. Δίνει επιλογή για σκριν εκεί ο Τσίντσας, αποφασίζει να εκτέλεσε ο Βαγενάς, αλλά άστοχα. Γρηγόρη επίθεση, ακόμα μία για τα Μανάρια. Η κατοχή είναι για την Περιστέρη Τρελεμπόρκ, καθώς εκεί ο Βαγενάς άπλωσε το χέρι του και η μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Καμπόλη, αυτός ήταν που ακούπησε τελευταίος. Δεν το είχε καταλάβει και όταν το κατάλαβε διαμαρτυρήθηκε. Λαλέζος, Τάτσις. Παίρνει ο Παύλου, εκτελεί για τρεις. Θα στοχίσει. Θα να βγουν και πάλι γρήγορα μπροστά οι γηπεδούχοι. Ωραία συνεργασία, δεν θα έρθει το καλάθι. Τέσσερα και 57. Απομένουν ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τσιντζάς εκτελεί. 23-13. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Παπαευσταθίου. Βαγενάς ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο θα γίνει το λάθος. Προϋποθέσεις εδώ εφνιδιασμού και δεν θα έρθει όμως το καλάθι από τον Σκληρό. Συνεχόμενα εύκολα καλάθια χαμένα από τους γηπεδούχους. Ο Τσίντζας δεν θα καταφέρει να τιμωρήσει και την αντίπαλη άμυνα από τον άφησε μαρκάριστο. Σκληρός. Αλεξανδρίδης εκτελεί, θα στοχίσει. Βαγενάς βρίσκει λίγο χώρο, θα εκτελέσει. Δεν θα πετύχει κάτι. Αλεξανδρίδης παίρνει ο Παπαευσταθίου. Η μπάλα έξω. Η εκτέλεση για τρεις, άστοχη από τον Λιάκο. Δεν έχουμε το time out. Στους 10 η διαφορά και η Περιστέρη Τρελεμπορκ έχει ακόμα μια ευκαιρία να την ρίξει σε μονοψηφιό μετά από ώρα. Τσιντζάς Παυλού. Ταλέζος, 6 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος. Βαγενάς αναλαμβάνει την εκτέλεση. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, η οποία θα καταλήξει πάλι στα δικά του χέρια. Ούτε με τη δεύτερη θα μπορέσει να πετύχει κάτι ο Βαγενάς, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Συνέχεια πίεσε αντικανονικά τον Παπαευσταθίου και του έκανε το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Σκιαδόπουλος παίρνει και εκτελεί, θα στοχίσει. Ενώ θα γίνει και το φάουλ στον Βαγενά από τον Λιακό. Βαγενάς εκτελεί πίσω από το screen. Ούτε τώρα θα μπορούσαν να μειώσουν οι φιλοξενούμενοι. Σκιαδόπουλος. Παπαευσταθίου. Παπαευσταθίου και πάλι. Παίρνει ο Λιάκος. Τον αφήνει να μαρκάρει στο. Δεν θα τους τιμωρήσει. Βαγενάς ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Σταύρο Δαλέτζο. Η εκτέλεση για τρεις, άστοχη. Το σκορ δεν μετακινείται από το 23-13. Σκληρός. Σκιαδόπουλος για τρεις, άστοχος. Παίρνει ωστόσο και πάλι το μακρινό rebound. Θα πάει μέχρι μέσα, ούτε τώρα θα τα καταφέρει. Thank you.
Παύλου. 1,5 λεπτό ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ακόμα μια ευκαιρία να φέρει την διαφορά σε μονοψήφιο. Η Περιστέρη Τρέλμπορκ. Παύλου, υποπίεση, θα στοχίσει. Η κατοχή παραμένει στους Πορτοκαλί. Τσίγκος επιστρέφει το μάτς για τα Μανάρια, θα πάρει τη θέση του Καμπόλη. Καλέζος. Σταύρος Δαλέζος. Πιέζεται, θα κάνει βήματα. Παρατήρηση από τον διαιτητή για τις συνεχόμενες διαμαρτυρίες στις τελευταίες φάσεις. Από τη γωνία η εκτέλεση για τρεις άστοχοι. Το κάνει σκληρό. Την μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Παύλου. Καλέζος με το δεξί θα τελειώσει τη φάση. Για το 23-15. Σταθίου, σκληρός, την μπάλα στη γωνία, είναι και πάλι σκληρός, έχει 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει, θα το κάνει και θα ευστοχίσει στη λήξη του χρόνου, 25-15, 3 δευτερόλεπτα, Καλέζος κλείνεται και θα κάνει βήματα και έτσι αφήνει 0,4 στο ρολόι, ώστε αυτός είναι ο χρόνος για να κάνει επίθεση γηπεδούχος ομάδα. Να δούμε αν θα καταφέρουν να πετύχουν κάτι. Κάποιος πρέπει να πιάσει την μπάλα και να εκτέλεσει αμέσως. Και θα το κάνει ο Παπαϊσταθίου και έτσι φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου με τα Γκραν Μανάρια να προηγούνται 25-15. Μόλις ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο, το σκόρ στο 25-15, στο σύν 10. Τα Μανάρια που είναι και στην επίθεση, θα στοχίσει. Ο Παπαχριστόδουλος στο τρίποντο. Θυμίζουμε τα Μανάρια προέρχονται από ήττα, κοντά στους New York Knicks. Από την άλλη, ο Περιστέρη Τρέλεμπορκ δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, καθώς μετράει 6 συνεχόμενες ήττες στα τελευταία 6 μάτς. Σταύρο Δαλέζο θα στοιχίσει. Το rebound από τον έτερο Δαλέζο. Παύλου, ούτε αυτός θα μπορέσει να πετύχει το τρίποντο. Ακόμα ένα εξαιρετικό rebound για τους Πορτοκαλί. Δαλέζος γυρίζει ωραία, δεν θα πετύχει το καλάθι. Πιέζει εκεί το κατέβασμα. Τσίγκος. Κρατάει, θέλει να πάει μέχρι μέσα με το δεξί. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ήταν άτυχος εδώ ο Τσίγκος. Παύλου. Θέλησε να περάσει τον Δημήτρη Δαλέζο, δεν τα κατάφερε. Βαγενάς. Παίρνει και πάλι ο Δαλέζος. Ο Παύλου, με συγχωρείτε. Τάτσις, 3 δευτερόλεπτα. Παύλου, παίρνει την εκτέλεση, θα βρει σιδερό. Τσίγκος πάει μόνο στη φάση και θα κάνει το 27-15. Βαγενάς θέλει να παίξει με τον Δημήτρη Δαλέζο, επιλέγει τελικά τον Παύλου. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πάνε σε μια
βιαστική προσπάθεια η φιλοξενούμενη, καθώς ήταν το ρολόι να τελειώνει. Ωραία συνεργασία εδώ που θα φέρει το καλάθι από τον Σκληρό, ο οποίος θα κάνει το 29-15. Στο σύν 14 ξεφεύγουν τα μανάρια, τα οποία βρίσκονται σταθερά μπροστά στο σκορ. Γαλέζος περνάει στον τάτσα, αλλά είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα από όσο την ήθελε ο συμπαίκτης του. Τσίγκος βγάζει έξω. Η εκτέλεση για τρεις άστοχη. Θετικό rebound ωστόσο από τον Παπαχριστόδουλου, ο οποίος θα πάει μόνο στη φάση, θα δέχτει το κόψιμο από τον Δημήτρη Δαλέζο. Παύλου. Δαλέζος και πάλι στον Παύλου. Δημήτρης Δαλέζος θέλει να βάλει πλάτη. Περνάει στον Τάτσι. Θα στοχίσει αυτός από την μεριά του. Ωραία, εκεί βρέθηκαν οι παίχτες των γηπεδούχων και ο Σκληρός θα τελειώσει με επιτυχία την φάση για το 31-15. Χωρίς καλάθι η Περιστέρη Τρελεπούρ στο 3-12 μέχρι στιγμής. Παύλου δυσκολεύεται, θα πετύχει το καλάθι. 31-17. Μέσα θα πάρει το φάουλο από τον Τάτσι. Πρώτο ομαδικό για την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ, για την οποία τώρα θα περάσει στο παρκέ ο Τσιντζάς. Θα πάρει την θέση του Δημήτρη Δαλέζου, ο οποίος θα καθίσει να πάρει κάποιες ανάσες. Θυμίζουμε πως σήμερα οι Πορτοκαλοί έχουν μόλις 6 παίχτες στη διάθεσή τους, έτσι χρειάζονται κάποιες ανάσες αναδιαστήματα. Ενώ ο Τσίγκος θα ευστοχίσει. Θα ευστοχίσει την δεύτερη. Μαζεύει το rebound ο Βαγιανάς. Τάτσις. Έχει βάλει πλάτη, γυρίζει. Θα εκτελέσει κάπως ατσαλά. Όλο τον δρόμο μέχρι μέσα ο Παπαχριστοδούλου, αλλά το τελείωμα του δεν είναι καλό. Παύλου περιμένει τους παίκτες του. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση η Πορτοκαλί. Κρατάει ο Παύλου. Τάτσις. Βαγιανάς. Έχει 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Εκτελεί, θα στοχίσει. Γρήγορα στην επίθεση τα μανάρια. Παρακινητηρευμένη πάσα, αλλά σέζουν την κατάσταση. Περνάει η πάσα και θα έρθει το καλάθι από τον Παπαχριστόδουλου για το 34-17. Και 25 απομένουν ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα φέρα μπροστά τα μανάρια. Τσιντζάς από το πλάι. Δεν θα βρει στόχο. Ούτε ο Σταύρος Δαλέζου στη συνέχεια θα μπορέσει να πετύχει κάτι κοντά στο καλάθι. Τσιγκός. Παίρνει ο Σκιαδόπουλος. Θα στοχίσει. Παύλου. Παίρνει αρκεί γρήγορα μπροστά. Βαγιανάς. Σταματάει, εκτελεί. Δεν είναι καλό το σουτ. Πάνω κάτω η μπάλα τώρα. Ούτε ο Παπαχριστόδουλου θα μπορέσει να πετύχει κάτι στην επίθεση των γηπεδούχων. Yeah.
Παύλου. Σιντζάς έχει πάνω του τον σκληρό Παύλου, πάει μέχρι μέσα, θα ευστοχίσει. 34-19. Θα πάει Σταθίου, ανενόχλητος, εκτελεί για 3. 37-19. Καλέζος. Τηρέμει τώρα ο Παύλου. Πάει αντίθετα από το σκριν. Θέλει να βρει τον Δαλέζο, δυσκολεύεται λίγο εκείνος, θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Θα ρίχνει ταχύτητα ο παίχτης των γηπεδούχων. Θα πάρει τώρα ο Σκιαδόπουλος, αλλά δεν θα τελειώσει τη φάση. Μαγενάς περνάει ωραία στον Παύλου και εκείνος θα τελειώσει για το 37-21. Φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Τάτσι, έχει την παράβαση. Αν έχουμε και το time out. Παγιένας οργανώνει την επίθεση τον Πορτοκαλί. Δαλέζος, παίρνει ο έτερος Δαλέζος. 9 δευτερόλεπτα, εκτελεί και ευστοχή ο Δημήτρης Δαλέζος για το 37-23. Λιακός, η μπάλα θα φτάσει στον σκληρό και εκείνος θα κάνει το 39-23. Τσιτζάς ψάχνει επιλογές, βρίσκει τον Βαγενά, Τάτσις. Και πάλι ο Βαγενάς. Του δίνει το σκρίν ο Δημήτρης Δαλέζος, από το ύψος των βολών θα έρθει το καλάθι για το 39-25. Στους 14 διαφορά. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ανενόχλητος θα εκτελέσει ο Λιάκος, δεν θα πετύχει κάτι. Τάτσις, παίρνει ο Σταύρος Δαλέζος, μακρινή πάσα για τον Δημήτρη Δαλέζο, πολύ ωραία ασίστ. 39-27. Με το δεξί θα μπορέσει να τελειώσει ο Λιάκος. Σταύρος Δαλέζος θα γλιστρήσει, θα γίνει το λάθος. Ωστόσο τώρα θα διορθώσει. 16 δευτερόλεπτα. Όλα για την Περιστέρη Τρελεμπορκ. Αυτό που φωνάζει και οι συμπαίκτες του. Κρατάει ο Σταύρος Δαλέζος. Πάει μόνος του με μια πολύ ωραία κίνηση. Θα κάνει το 39-29. Στη λήξη του χρόνου έχουμε το σουτ, αλλά θα είναι άστοχο. 39-29. Αυτό είναι το σκορ επίτα από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις το 4ο δεκάλεπτο. Βαγενάς παίρνει την εκτέλεση, θα στοχίσει. Δαλέζος το επιθετικό rebound, ζητά ηρεμία. Παύλου για να ρίξει τη διαφορά, δεν θα το κάνει. Αλεξανδρίδης κατεβάζει. Στο πλάι μπάλα. Η εκτέλεση εξοχή από τον Παπαχριστόδουλου, 41-29. Ο Γενάς, Τατσής. Ένει ο Παύλου. Τσιντζάς βάζει πλάτη, θα στοχίσει.
Αλεξανδρίδης περνάει την πάσα στον Καμπόλη και εκείνος θα θαλαθέψει από κοντά για το 43-29. Τζας κοντά σε 3 θα πάρει το φάουλ από τον Καμπόλη. Έγινε το φάουλ, το οποίο είναι το πρώτο ομαδικό για τα Γκραν Μανάρια. Εύστοχος στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Για το 43-31. Ωραία συνεργασία, βγάζει την ανενόχλητο τον Λιάκο, ο οποίος θα στοχίσει. Παύλου κρατάει, εξετάζει τις επιλογές του. Περνάει, θα πάει μόνος του την φάση. Θα στοχίσει και θα κάνει και το φάουλ στη συνέχεια στον Παπαευσταθίου. Πρωτοματικό και για την Περιστέρη Τρελεμπούρ. Παρακινδυνευμένη πάσα, δεν θα περάσει. Θα κάνει το κλέψιμο ο Παύλου και θα πάει μέχρι το τέλος. Καλάθι και φάουλ. 43-33. Ο Παπαευσταθίου είναι εκείνος που έκανε το δεύτερο ομαδικό για, για τα Γκραν Μανάρια. Και έτσι τώρα ο Παύλου έχει ευκαιρία για μια συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει. Παραμένει στη 10 διαφορά. Εκτελεί χωρίς κανένα μπροστά του ο Παπαχριστόδουλου και θα πυροβολήσει. 46-33. Μαγενάς. Τσιντζάς. Εκτελεί για 3. Δεν θα βρει το στόχο. Παπαευσταθίου από την κορυφή, μέσα. 49-33. Πυροβολούνα πίσω από τα 6.75 τα Μανάρια και ξεφεύγουν στο συν 16. Μαγενάς θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Αλεξανδρίδης θα του πάρει την μπάλα ο Παύλου. Μια μακρινή πάσα για τον Δημήτρη Δαλέζο. Τζας πάει την φάση και θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές από τον Παπαχριστόδουλου, ο οποίος του δίνει και για το χέρι. Εν έχουμε και το time out. Στη γραμμή βρίσκεται ο Τσιντζας. Θα στοχίσει στην πρώτη. Θα χάσει και τη δεύτερη, 0-2. Λιακός παίρνει και πάλι. Εκτελεί για 3, θα βρει σιδερό. Μάζευε το rebound ο Παύλου. Δαλέζος. Παίρνει και πάλι ο Παύλου. Βαγενάς θέλει να πάει από τα αριστερά, πιέζεται. Θα στοχίσει και μπάλα στα χέρια του Αλεξανδρίδη. Γρήγορη επίθεση για τα Μανάρια, αποφάσισε να πασάρει ο Τσίγκος και συνέχεια στο 6. Ο Καμπόλης, Παύλου, πάει μόνο στη φάση, θα στοχίσει αρχικά, έχει ακόμα μια ευκαιρία.
ούτε τώρα. Την μπαλά παραμένει στην περιστέρη Τρέλεμπορκ μετά τις συνεχόμενες αστοχές προσπάθειες του Παύλου. Δέχεται ο Δαλέζος, 10 δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Σταύρος Δαλέζος. Έχουμε φάουλ νομίζω στον Τάτσι. Θα τα πούνε τώρα οι δύο διαιτητές. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Είναι 14 δευτερόλεπτα. Επίθεση 14 δευτερόλεπτων για το Περιστέρι Τρέλεμπορκ και κατοχή μένει στα χέρια των Πορτοκαλί. Δαλέζος Μαγενάς, 9 δευτερόλεπτα. Με το δεξί θα βρει στόχο. Μαζεύει το rebound ο Λιάκος και αφήνει στον Τσίγκο. Την μπάλα έξω, η εκτέλεση για τρεις, εύστοχη. Βρίσκει στόχο ο Αλεξανδρίδης για το 52-33. Πέντε λεπτά ακόμα για το φινάλε. Τα Grand Manaria δείχνουν πως είναι το φαβόρι για την νίκη, η οποία θα είναι η δέκατη στη σεζόν. Σταύρος Δαλέζος θα φέρει στο τρίποντο. Τσίγκος θα πάρει και αυτό το τρίποντο, θα το βάλει και αυτό ο Αλεξανδρίδης. 55-33. Τους τιμώρησε στην προηγούμενη φάση, τον άφησαν και τώρα ανενόχλητο και τους τιμώρησε και πάλι. Τσιντζάς θα στοχίσει για τρεις. Η γρήγορη επίθεση για τα Μανάρια. Θα έρθει το φάουλ στον Καμπόλη από τον Βαγιανά. Στη γραμμή το βολόν ο παίχτης των γηπεδούχων για να ανεβάσει την διαφορά, θα το κάνει. 56-33. Μαγενάς. Παίρνει ο Παύλου. Βαγενάς για τρεις. Αστοχός. Εκτέλει ο Σκιαδόπουλος. Θα αστοχίσει ωστόσο. Σταύρος Δαλέζος. Εκεί κάνει τις προσποίησεις. Θα βάλει και το καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σταύρο Δαλέζο για το 56-35. Πολύ ωραία πάσα από τον Λιάκο και θα έρθει το καλάθι. Πολύ ωραία φάση εδώ από τα Μανάρια για το 58-35. Δαλέζος 2 και 40 απομένουν ακόμα για το φινάλε.
Γαλέζος θα πάει μόνος του, θα πάρει το φάουλ από τον Καμπολί. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν τα μανάρια, καθώς αυτό ήταν το τέταρτο. Θα φύγει στην πρώτη ο Δαλέζος, από την άλλη η Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Μετράει δύο φάουλ μέχρι στιγμής. Μηδέν στις δύο από τον Δαλέζο, ψηλότερο ωστόσο ο Βαγένας και θα πετύχει το καλάθι. 58-37. Τσίγκος. Πάνω του ο Δαλέζος. Κρατάει ο Τσίγκος, τον αποφεύγει. Βάζει έξω. Στη γωνία ο Καμπόλης, εκτελεί, θα στοχίσει. Παύλου. Έχει δίπλα του και τον Δαλέζο, επιλέγει να πάει μόνος του, θα στοχίσει. Τσίγκος. Απέναντι από τον Τάτσι. Δεν θα περάσει πάσα το αρχικά, θα καταλήξει μπαλά στα χέρια του Αλεξανδρίδη, αλλά η πάση του δεν ήταν καλή. Ένα και 47 ακόμα. Διαδικαστικά λεπτά με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στο συν 21. Ενώ θα γίνει και το λάθος τώρα από τον Τάτσι. Καμπόλης. Η μπάλα έξω, η εκτέλεση για τρεις, άστοχη από τον Αλεξανδρίδη. Παύλου. Άστοχος. Τσίγκος κατεβάζει αργά-αργά. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Και πάλι ο Τσίγκος, 8 δευτερόλεπτα. Σκιαδόπουλος παίρνει το screen. Δεν θα περάσει η πάσα του. Ενώ έχουμε φάουλ. Τσίγκος παίρνει και εκτελεί. Και ευστοχή. 61-37. Μπήκαμε στα τελευταία 43 δευτερόλεπτα του μάτς. Βαγενάς θα εκτελέσει για 3, θα αστοχίσει. Τσίγκος κατεβάζει. Θα κάνουν επίθεση στα μανάρια. Το σουτ εύστοχο από τον Λιάκο. Για το 64-37. Να δούμε αν θα κάνουν επίθεση και οι φιλοξενούμενοι. Δεν δείχνουν διάθεση για κάτι τέτοιο. Φτάνουμε λοιπόν στο φινάλε, θα πετάξει για την μπάλα ο Παύλου. Φινάλε λοιπόν, νίκη για τα Grand Manaria. Η 10η στην σεζόν, θα πάνε πλέον στο 16. Από την άλλη η Περιστέρη Τρέλεμπορκ θα γνωρίσει την 1η και θα πέσει στο 8-9. Φινάλε λοιπόν, Grand Manaria, Περιστέρη Τρέλεμπορκ, 64-37.